Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι 5η, 24 Μαΐου. Παρακολουθείτε το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel. Αμέσως τώρα θα δούμε αναλυτικά όλη την επικαιρότητα από τη Ζάκυνθο και τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειάς μας. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνι. Έκπληκτοι έμειναν σήμερα το πρωί οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ναυαγίου, αλλά και αρκετοί κάτοικοι των ορεινών χωριών της Ζακύνθου, όταν διαπίστωσαν ότι δεν βρίσκεται στη θέση της η μεταλλική εξέδρα από που μπορούσε κάποιος να δει από ψηλά το μοναδικό θέαμα της παραλίας με το ναυαγισμένο πλοίο. Από τα πρώτα στοιχεία που έγιναν γνωστά, η εξέδρα κόπηκε με τροχό και είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, αν και κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη. Το περιστατικό αναφέρθηκε στην αστυνομία που έχει αναλάβει τη διελάφκανση της υπόθεσης, ενώ στην περιοχή θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα έργα, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για πρόκληση ατυχήματος. Βρισκόμαστε στην πλατεία του Ναυαγίου, όπου σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι άγνωστοι έκοψαν με τροχό πιθανότατα την εξέδρα που υπήρχε εδώ πέρα. Και δίπλα μας έχουμε τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Κατασταρίου, τον κύριο Σωτήρη Σιατή, για να μας κάνει μια ενημέρωση αναφορικά με αυτό το δυσάρεστο συμβάν. Κύριε Σιατή, γεια σας. Καλημέρα και σας, στις ακροατές σας. Η υπηρεσία μας πρωινές ώρες σήμερα ενημερώθηκε για την αφαίρεση της εξέδρας. Από ό,τι μας είπαν και τηλεφωνικά το αρμόδιο ελληνικό όργανο που μας πήρε τηλέφωνο, πρόκειται για αφαίρεση με τροχό. Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε αρκετούς δικαιούχους επιδομάτων για προβλήματα όρασης η εισαγγελική παραγγελία επανεξέτασής τους στο νοσοκομείο Ορείο της Πάτρας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν νόμιμα ελάμβαναν το επίδομα. Όπως υπογραμμίζουν αρκετοί δικαιούχοι, υφίστανται ταλαιπωρία χωρίς λόγο και με άσχημο τρόπο, αφού έχουν κριθεί ότι νόμιμα λάμβαναν τα επιδόματα από όσες επιτροπές είχαν εξεταστεί έως και σήμερα και την ίδια ώρα, χωρίς κανένας να ρωτά σε ποια κατάσταση βρίσκονται, του ζητείται επανεξέταση. Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε αρκετά άτομα που λάμβαναν επιδόματα τυφλότητας η εισαγγελική παρέμβαση για την επανεξέτασή τους σε νοσοκομείο της Πάτρας. Πολλοί από τους δικαιούχους, όπως κατήγγειλαν στην κάμερα του Ionian Channel, έχουν εξαναγκαστεί σε μια ατελείωτη ταλαιπωρία, παρά το γεγονός ότι έχουν εξεταστεί πολλές φορές στο παρελθόν και συνεχώς αμφισβητούνται για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν. Σε σχετική καταγγελία για τα τελευταία περιστατικά, προχώρησε ο συμπολίτης μας Μάνθος Αυγουστίνος, σημειώνοντας ότι ο τρόπος που επιλέχθηκε για να εξεταστεί από τους γιατρούς, ο τρόπος της συμπεριφοράς αλλά και ο χώρος που έγινε με την όλη διαδικασία θύμισε άλλες παλιές άσχημες εποχές. Εγώ έχω κάνει 5 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς από κερατόκονα στιγματισμό. Δεν έχω πάει στρατιώτης, είμαι από πολύ μικρός, με πάρα πολύ λίγη όραση. Αυτή τη στιγμή η όρασή μου είναι μεταξύ 1/10 to 1.5. Κάλεσμα για να ξαναστηρίξουν οι Ζακυνθινοί τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 17ης Ιουνίου, απίφθινε η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος σε σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Όπως επισημάνθηκε, το τελευταίο διάστημα γίνεται συνεχής προπαγάνδα από τα άλλα κόμματα αλλά και από δημοσιογράφους σε σχέση με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να αποπροσανατολιστούν οι ψηφοφόροι. Εν ώψη των εκλογών της 17ης Ιουνίου, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ παραχώρησε συνέντευξη τύπου και καλεί όλους όσοι στήριξαν το ψηφοδέλτιο στις προηγούμενες εκλογές να το ξανακάνουν, ώστε να δοθεί μια ισχυρή απάντηση απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές. Όπως επισήμαναν τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, πλέον στόχος είναι η μονοεδρική να περάσει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, κάλεσαν τα μέλη και τους φίλους του κόμματος να παρευρεθούν στην ανοιχτή πολιτική συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου. Θέλουμε απευθυνόμενοι προς τους συμπολίτες μας να τους ζητήσουμε να ολοκληρώσουν με την ψήφο τους αυτό το μεγάλο ιστορικό βήμα πολιτικής ανατροπής το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου. Λίγες μέρες έχουν απομείνει λοιπόν μέχρι να στηθούν οι κάλπες για δεύτερη φορά και από την πλευρά της η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εδώ στο νησί προχώρησε σε κάλεσμα του λαού ώστε να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο στο οποίο επικεφαλής στέθηκε ο Γιάννης Κορφιάτης. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος παραχώρησε το μεσημέρι της 5ης συνέντευξη τύπου και κάλεσε όλους όσοι πλήττονται από τα σκληρά οικονομικά μέτρα να μην δείξουν καμία ανοχή ή υποταγή και να ματαιώσουν τα σχέδια τα οποία εγκλωβίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των επιχειρηματικών ομίλων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των μεγαλοξενοδόχων και των βιομηχάνων και να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Επίσης, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Σπύρος Μπέτσης αναφέρθηκε στα νέα διλήμματα που τίθενται
Μέντε και τόνισε πως ένα νέο είδος δικοματισμού είναι πρώτων των πυλών. Ιδιαίτερη μνήμα έγινε στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, με το ΚΚΕ να επισημαίνει πως από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο τέλος θα συμβιβαστεί με τα προβλεπόμενα. Είχαμε προβλέψει ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι θα υπάρξουν στιγμές που θα δυσκολεύεται ο σχηματισμός κυβέρνησης. Ανοιχτά καλέσαμε τον ελληνικό λαό να μην αισθανθεί φόβο μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη. Μειωμένη έως και 20% αναμένεται να είναι η φετινή τουριστική κίνηση για τον Μάιο, σύμφωνα με όσα στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους οι ξενοδόχοι της Ζακύνθου. Μειωμένα ακόμα περισσότερο αναμένεται να είναι τα έσοδα των επιχειρήσεων, ενώ όπως αναφέρουν οι επαγγελματίες του κλάδου, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στην κατάσταση που επικρατεί στο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό της Ελλάδας. Προβληματισμό έχει προκαλέσει τους ξενοδόχους της Ζακύνθου η έναρξη της τουριστικής περιόδου, αφού προβλέπεται ότι ο Μάιος θα κλείσει με σημαντική πτώση της κίνησης λόγω της αστάθειας που, όπως υποστηρίζεται από τον κλάδο, επικρατεί στη χώρα. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για μείωση της τουριστικής κίνησης έως και 20%, επισημένοντας πως απαιτείται να ακολουθηθεί μια διαφορετική πολιτική στο θέμα του τουρισμού. Υπάρχει μια μείωση της άξεως του 20% ίσως και παραπάνω της εκατό. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι η μείωση των εσόδων είναι ακόμα μεγαλύτερη, μπορεί να αγγίζει και το 40% ίσως. Αποτύχει αποφεύχθηκε σήμερα το πρωί η πρόκληση ενός σοβαρού ατυχήματος, όταν κολόνα της ΔΕΗ του Σκύπου σκόπηκε στα δύο από άγνωστη αιτία. Η κολόνα έβιασε φωτιά και επιτόπου έσπευσε συνεργείο της ΔΕΗ προκειμένου να επισκευάσει τη ζημιά. Επιποδώς βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης οι κάτοικοι των Κήπων, όταν μετά από δύο ισχυρές εκρήξεις, κολόνα του δικτύου ρεύματος της ΔΕΗ κόπηκε στα δύο, δημιουργώντας κινδύνους πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος. Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 8.30 και προκλήθηκε, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, από πιθανή διαρροή ρεύματος. Η κολόνα έπιασε φωτιά και, όπως κατήγγειλαν οι κάτοικοι, χρειάστηκε να τηλεφωνήσουν αρκετές φορές στο τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ μέχρι συνεργείο της επιχείρησης να βρεθεί στο χώρο και να επισκευάσει τη ζημιά. Και ακούω μια μεγάλη έκρηξη και με πήγε γύρω στο 1,5 μέτρο το αέριο. Συνεργασία με δύο πανεπιστημιακά και ένα τεχνολογικό ίδρυμα θα αναπτύξει το ΤΕΙ Ιωνίων με σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη της μελέτης των φαινομένων θράψης που αναφέρονται και στα προσεισμικά πρόδρομα σήματα. Για το συγκεκριμένο θέμα μίλησαν στο Ιωνίων Channel και οι αρμόδιοι επιστήμονες. Σύμφωνο συνεργασίας του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων και τριών ακόμη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, του Πανεπιστημίου Αθηνών και των ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά, υπεγράφει πρόσφατα με σκοπό τη μελέτη φαινομένων θράψης σε εργαστηριακό επίπεδο και γεωφυσική κλίμακα με άμεση εφαρμογή σε προσεισμικά σήματα που ενδεχομένως παράγονται, καθώς και τη μεταφορά τεχνονοσίας στο νησί μας στα πλαίσια της συνεργασίας μέσα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσω της χρηματοδότησης εξοπλισμού που υπάρχει στο σταθμό του Αγίου Λέοντα, καθώς και του τμήματος του ΤΕΙ. Από τον Ιούνιο η συνεργασία θα λάβει σάρκα και οστά με την ανάπτυξη μιας μηχανής θράψης υλικών και θα επιδιωχθεί με τη φροντίδα των κυρίων Αντωνόπουλου και Κοπανά να τεθεί σε λειτουργία ο σταθμός στη Φτερίνη για να έχουμε αποτελέσματα τον ερχόμενο χειμώνα. Για το σκοπό αυτό στη Ζάκυνθο βρέθηκαν οι καθηγητές Κώστας Εφταξίας, Κώστας Νομικός και Στέλιος Ποτηράκης, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον καθηγητή του ΤΕΙ Τάσο Καλημέρη, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ. Λειτουργώντας ως ένας πόλος έλξης και προώθησης των θεμάτων θετικών επιστημών και μηχανικής σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο όπως είναι η Ζάκυνθος, προβαίνει στη διερεύνηση υπογραφής και εφαρμογής ενός συμφώνου επιστημονικής συνεργασίας. Στην Αθήνα είναι ο τίτλος του φιλμ που θα παρουσιάσει την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Αμφιθέατρου του ΤΕΙ στην πλατεία Κάλβου η κινηματογραφική Λέσχη Ζακύνθου. Για την παρουσίαση του φιλμ στο νησί βρίσκεται το σκηνοθέτης του Μαθιού Γιαμαλάκης Μαρτζόκης που μίλησε στην κάμερα του Ιόνιαν Channel. Το φιλμ του σκηνοθέτη Μαθιού Γιαμαλάκη Μαρτζόκη στην Αθήνα θα προβάλλει στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ στην πλατεία Κάλβου την Κυριακή 27 Μαΐου στις 9 το βράδυ η κινηματογραφική Λέσχη Ζακύνθου. Πρόκειται για μια συνέχεια της συνεργασίας που ξεκίνησε το προηγούμενο διάστημα ανάμεσα στην κινηματογραφική Λέσχη και το σκηνοθέτη, ενώ η εκδήλωση θα είναι αφιερωμένη στη Λιλή Ζωγράφου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Θα προβάλλουμε ένα ντοκιμαντέρ, ένα φιλμ ντοκιμαντέρ του κυρίου Μαθιού Γιαμαλάκη Μαρτζόκη την Κυριακή στις 8 η ώρα στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ στην πλατεία Κάλβου. Στη Ζάκυνθο βρήκα την Ήριδα, αυτό τον όμιλο, είμαι το κέντρο κινηματογράφου, όπου είναι το Film Club,
το οποίο πραγματικά με έχει γοητεύσει. Πρεμιέρα κάνει αύριο στις 9 το βράδυ η παράσταση «Σιωπή των ζευγαριών» στην κεντρική αίθουσα του Μπαράζ, το Αργάσι. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Τζίνα Δράκου και Γιώργος Βούτος. Η παράσταση διαπραγματεύεται την ιδιαίτερη σχέση ενός παντρεμένου ζευγαριού. Το Μπαράζ Κάλτσορ, συνεχίζοντας δυναμικά την παρουσία του στο θεατρικό γίγνεσθε του νησιού μας, πραγματοποιεί μια ακόμα πρωτοποριακή θεατρική παράσταση. Πρόκειται για την παράσταση «Σιωπή των ζευγαριών», που είναι βασισμένη στο «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» του Έντουαρτ Άλμπι. Η πρεμιέρα θα γίνει την Παρασκευή 25 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Τζίνα Δράκου. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Τζίνα Δράκου και Γιώργος Βούτος. Στη σκηνοθεσία έχει βοηθήσει η Αγγελική Σούλη, την οικαστική επιμέλεια έχει η Ελένη Γούναρη, τη μουσική έχει συνθέσει ο Σπύρος Δελιγιανόπουλος, σαξόφωνο παίζει ο Αλέκος Αγαλιώτης, τις μάσκες έχει επιμεληθεί η Θάλια Ξενάκη, τις κατασκευές ο Γιάννης Αμανατίδης, οι φωτογραφίες είναι του Νίκου Κοντοσταυλάκη, υπεύθυνος σκηνής είναι ο Σάκης Ντόζης και στις δημόσιες σχέσεις ο Αβράμης Σάκης Καρακάς. Η παράσταση ξεκινά την Παρασκευή και θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή και για την επόμενη εβδομάδα από την Τετάρτη έως την Κυριακή.